απέναντι στο μαύρο διαρκείας και το μαύρο σε όλους τους χώρους, το μαύρο για παράδειγμα στον Αλέξη Τσίπρα και στην απόψινή του ομιλία του αρχηγού της εκάστοτε αξιωματικής αντιπολίτευσης, έρθει να επιβεβαιώσει αυτόν τον αγώνα, αυτή την πορεία και αυτή την προοπτική. Αρχίσαμε στην αρχή της εβδομάδας με την παρουσία του κ. Κουτσούμπα από το ΚΚΕ. Συνεχίσαμε με την παρουσία του Πάνου του Καμένου από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτό το τριήμερο, το κλείσιμο της ΔΕΘ, ανήκει δικαιωματικά στην αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε την χαρά να κάνουμε αυτό το κάτι διαφορετικό που είναι απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης. Δηλαδή τι? Απέναντι στα κλειστά δωμάτια, στα κονέ και τις δημόσιες σχέσεις του γνωστού Μακεδονία Παλάς, δεν ευθύνεται το ξενοδοχείο, της εξουσίας με τους βαρύγδουπους τίτλους των φορέων της Θεσσαλονίκης, εμείς επιλέξαμε εδώ στο στούντιο της ελεύθερης ΕΡΤ να έχουμε τη ζώσα και δρόσα κοινωνία, που χωρίς την μεσολάβηση του παντογνώστη δημοσιογράφου θα θέσουν οι ίδιοι, ο καθένας από το χώρο του, τα προβλήματα της παιδείας, της υγείας, του περιβάλλοντος και όλων εκείνων των ζητημάτων και των προταγμάτων που τους φέρνουν στο δρόμο. Αυτή την άλλη ΕΡΤ θέλουμε και τη μαγιά της την καταθέτουμε σήμερα, όχι με λόγια, αλλά με έργο. Αυτή η ζώσα και δρόσα κοινωνία που είναι στο πλευρό μας εδώ και 15 μήνες, γιατί κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος. Ούτε εμείς αισθανθήκαμε μόνοι, ούτε αυτοί, γιατί ξέραν ότι μας έχουν στο πλευρό τους. Και κάθε βράδυ από τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές μας εκπομπές, εδώ και 15 μήνες, δίναμε βήμα, άποψη, θέση στα αιτήματά τους, στις πρωτοβουλίες τους. Αυτό κάνουμε και σήμερα. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του το γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Βίτσα, που είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε θερμά τον υπεύθυνο οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Μιλιό. Καλωσορίσατε, κύριε Μιλιέ. Γεια σας. Καλωσορίζουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, υπεύθυνο του τομέα δημόσιας διοίκησης και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλωσορίσατε, κύριε Μητρόπουλε. Ευχαριστώ, κύριε Μητρόπουλε. Και εσείς απέναντι στη ζώσα, δρόσα, κοινωνία, τα κινήματα, τους φορείς, τις συλλογικότητες, γι' αυτό που λέμε την διαφορετική ΕΡΤ, την ΕΡΤ του δρόμου και των κινημάτων και όχι την ΕΡΤ των κλειστών δωματίων και του ρεπορτάζ από το γραφείο. Τους παρουσιάζω αμέσως και ο ρόλος μας θα είναι αποκλειστικά και μόνο συντονιστικός. Για να κατανοήσετε την συζήτηση, θα υπάρχει από τον κάθε φορέα μια δίλεπτη τοποθέτηση, παρέμβαση, ερώτημα απέναντι στους καλεσμένους μας. Η αξιωματική αντιπολίτευση δίνει απάντηση και εν δυνάμει κυβέρνηση δίνει απάντηση στα ζητήματα που θέτει ο κάθε εκπρόσωπος του φορέα και υπάρχει δυνατότητα follow-up ερώτησης, δεύτερης ερώτησης, αν κάπου δεν καλύφθηκε, κάπου χρειάζεται διευκρίνηση, διασαφήνιση, γιατί ενδεχομένως η απάντηση ήταν γενική και θέλει περισσότερες λεπτομέρειες. Αρχίζουμε αμέσως την συζήτησή μας, γιατί φιλοξενούμε πολλούς φορείς. Θα αναφέρω μόνο ονόματα και χώρους. Μη μου ζητάτε, γιατί θα φάμε όλη την ώρα με το να λέμε ποια είναι η ιδιότητα του συγκεκριμένου Γενικού Γραμματέα, Προέδρου, Εκπροσώπου κλπ. Είναι μαζί μας και τους ευχαριστούμε θερμά. Από τους σχολικούς φύλακες, ο Μανώλης ο Σταθόπουλος. Από τους καθηγητές σε διαθεσιμότητα, η Γιώτα Ιτσούγκα. Από τη ΣΕΛΜΕ, ο Τριαντάφυλλος Τρανός. Από το Σχολείο Αλληλεγγύης, που φέρει το πολύ ωραίο όνομα Οδυσσέας, ο κύριος Αντώνης Γαζάκης. Μαζί μας από τον χώρο των ατόμων με αναπηρία, ο Φώτης Ομπίμπασης. Από το κίνημα των Σκουριών, ο Γιώργος Ζουμπάς. Και συνεχίζουμε από τον χώρο του ΣΜΑΕΦ Καρπίας, των στρατοπέδων, του χώρου της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κύριος Σάκης Λαζαρίδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Λαζαρίδη. Από το Ρεζίστα ΙΠΕΔ, το γνωστό τεράστιο θέμα με την εκποίηση, η κυρία Βιβιάνα Μεταλλινού. Αλληλεγγύη για όλους, Φίλιππος Πολατσίδης. Δίκτυο Ανέργων, Ράμζι Χάλασα. Από τις, εδώ επιτρέψτε μου να βάλω το, ηρωικές καθαρίστριες που αποτελούν και σημαία μας. Η Βάσο Κουκλίδου. Από τους εργαζόμενους στον Οργανισμό Λιμένους Θεσσαλονίκης, η Φανή Γουργούρη. Από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Δεν είναι η σημαία μας, είναι η ψυχή μας, η Ελευθερία Φαραντάκη.
Από τους εργαζόμενους στον ΟΣΕ, ο Νίκος Ολάζου. Και από το χώρο της υγείας, ΕΟΠΗ, νυν παιδί, πρώην ΕΟΠΗ, όλο πρώην, Σάββας Παρασκευόπουλος, από το χώρο των ιατρών. Από το Κοινωνικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, ο κ. Θανάσης Κομνής. Και από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο κ. Θόδωρος Κωνσταντινίδης. Ιδιωτικός τομέας, απολυμένη Coca-Cola, ο πρόεδρος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Ούτε γουλιά Νερίτ, ούτε γουλιά Coca-Cola. Γρηγόρης Παπαδόπουλος. Ο Στέλνης Νοικητός με διορθώνει. Από το χώρο της Βιομέ, ο Μάκης ο Αναγνώστου. Το αυτοδιαχειριστικό εργοστάσιο που λειτουργούν οι εργαζόμενοι, ο Μάκης ο Αναγνώστου. Και νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει την παρουσίαση. Ξεκινάμε από το χώρο της παιδείας. Παιδεία που άρχισε από χθες με δεκάδες κενά. Σχολικοί φύλακες. Κύριε Σταθόπουλε, έχετε το λόγο. Γεια χαρά. Οι σχολικοί φύλακες, όπως ξέρετε, καλά βιώσανε πάνω τους με τον πιο σκληρό τρόπο τη βάρβαρη μνημονιακή πολιτική. Πολύ καλά ξέρετε ότι ήδη 400 σχολικοί φύλακες έχουν ήδη απολυθεί και ο αριθμός αυτός, όπως εκτιμάμε, θα φτάσει στους 1.500. Μιλάμε δηλαδή σχεδόν για το σύνολο αυτού του κλάδου. Οι στιγμές που περνάμε είναι πάρα πολύ δύσκολες, όπως βέβαια και όλος ο άλλος ελληνικός λαός. Το κόμμα σας, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει υποσχεθεί, έχει δεσμευτεί κατά κόρον, με πολλούς τρόπους, σε πολλούς τόνους, ότι όταν θα έρθει στην κυβέρνηση, αυτή η αδικία θα αποκατασταθεί, ότι οι σχολικοί φύλακες θα γυρίσουν πίσω. Εμείς μένουμε αταλάντευτοι στα αιτήματα, όπως καταγράφτηκαν με το τέλος της πεζοπορίας, όπως θα θυμάστε, Θεσσαλονίκη, Αθήνα με τα πόδια, όπου το ψήφισμα έλεγε κατάργηση του νόμου και επιστροφή όλων των σχολικών φυλάκων στα σχολεία. Εγώ θα ήθελα από μεριάς μου, από μεριάς του κλάδου, μπορώ και εκφράζω όλους τους συναδέλφους, να ρωτήσω καταρχάς. Πρώτα θα ήθελα να ακούσω και από τα χείλη σας ότι αυτή η δέσμευση ισχύει και προσωπικά ο πρόεδρος του κόμματος εδώ σε αυτή την αίθουσα στην τελευταία μας συνάντηση είπε το ίδιο. Εγώ θα ήθελα να ακούσω από τα χείλη σας πάλι αυτό το πράγμα το έχουμε ανάγκη και θέλω να πω για δύο επιμέρους θέματα τα οποία θεωρούμε σημαντικά. Όπως ξέρετε καλά κλάπησαν από τους σχολικούς φύλακες 1.500 ένσημα που για μας είναι θέμα μείζωνος σημασίας. Τα ένσημα για μας είναι η ζωή μας, η πραγματική. Και κλάψαν 1.500 ένσημα από την πενταετία, δηλαδή μιλάμε για την πενταετία 2001-2006. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε, να μας πείτε όσο μπορείτε πιο σαφώς το τι θα γίνει με αυτό το θέμα, για να τα πάρουμε, γιατί έφερε η κυβέρνηση μία ντροπολογία για μας, όπου καλούνται οι εξαθλειωμένοι σχολικοί φύλακες να πληρώσουν χιλιάδες ευρώ για να πάρουν τα ένσημα που τους ανήκουν. Αμέσως. Ένα είναι αυτό για τα ένσημα και το δεύτερο είναι να μας πείτε για αυτούς που μετατάχθηκαν, σχεδόν εξαναγκάστηκαν να μεταταχθούν με κοινωνικά κριτήρια, με υποβάθμιση στα νοσοκομεία. Τι θα γίνει όταν έρθει στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα επανέλθουν σαν σχολικοί φύλακες ή πλέον θα είναι εκεί καταδικασμένοι? Ήσασταν σαφείς. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δοθεί η απάντηση, να ενημερώσουμε ότι η εκπομπή αυτή αναμεταδίδεται από το airtopen.com, από το σύνολο των ΕΡΑ, των συναγωνιστών μας σε όλα τα ραδιόφωνα, σε όλη τη ΣΕΡΑ, σε όλη την Ελλάδα και από όλα τα αδελφά sites στο διαδίκτυο, καθώς θέλει αρετή και τόλμη για να σπάσει το φράγμα του μαύρου που το σπάμε διαρκώς παρά τας εντολάς της κυρίας Βούλτεψη και του κυβερνητικού διδήμου Σαμαρά Βενιζέλου. Έχετε το λόγο. Απάντηση στην τοποθέτηση των σχολικών φυλάκων. Βεβαίως, ορισμένα πιο ειδικά θέματα νομίζω ότι τόσο ο Γιάννης Ομιλιός όσο και ο Αλέξης Μητρόπουλος μπορούν να τα απαντήσουν. Μια και όμως μου δώσατε το λόγο, θέλω να πω δύο πράγματα εισαγωγικά.
Το πρώτο είναι συγχαρητήρια για την εκδήλωση, για την σημερινή συνέντευξη. Αλλά επιτρέψτε μου να μην νιώθω απέναντι. Δηλαδή δεν νιώθω ότι είμαι ανακρινόμενος, με την έννοια ότι η ουσία του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, είτε πρόκειται για τα άμεσα μέτρα ανακούφισης, είτε πρόκειται για τις ευρύτερες μεσοπρόθεσμες και ακόμα πιο μακρινές, αν θέλετε, πολιτικές, απαιτούν ένα πράγμα. Θα το πω με δύο τρόπους. Το ένα που απαιτούν είναι συμμετοχή, το δεύτερο που απαιτούν είναι κίνημα. Και από τα κινήματα αντίστασης, στα οποία νομίζω ότι όλοι έχουμε εμπλακεί, είτε παλιότερα είτε τώρα, έχουμε μάθει πολλά ώστε να γίνουμε κινήματα δημιουργίας και κριτικής πάνω σε μια λογική ότι πια εμείς θέλουμε η κοινωνία η ίδια να μπορεί να αποφασίζει, να μπορεί να υλοποιεί και να μπορεί να ελέγχει. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα, δεν αφορά την... Δεύτερο, αυτό που θέλουμε δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ένα κόμμα. Αντικειμενικά έχει τη μορφοποίηση ενός κόμματος. Εμείς θέλουμε, όπως λέει ωραία ο Μανώλης ο Γλέζος, να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ η έμπνευση από τη μια μεριά, αλλά η πολιτική συνείδηση του λαού μας. Και αυτή η πολιτική συνείδηση πρέπει να κατατείνει προς μια κατεύθυνση. Και αυτή η κατεύθυνση περιέργως συνδυάζεται με αυτό που λέμε ελεύθερη ΕΡΤ. Δηλαδή μια κοινωνική ελευθερία. Αυτό είναι το ένα ζήτημα που θα ήθελα να το βάλω σε σχέση και με την απόφαση. Το δεύτερο ζήτημα που ήθελα να πω ότι βρισκόμαστε σε μια προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να αποσιωπηθεί ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο προγραμματικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνουμε σήμερα, τι προσδοκούμε να κάνουμε αύριο, τι όλοι μαζί θα κάνουμε μεθαύριο πάνω σε ζητήματα επιβίωσης από μια μεριά, τομών στη δημοκρατία, αλλά και ενός ολόκληρου προγραμματισμού που θα ανατάξει την κοινωνία με βάση μια λογική. Θα τα πει καλύτερα ο Γιάννης ο Μιλιός, ότι εμείς πιστεύουμε ότι μια κοινωνία πηγαίνει μπροστά όσο λύνεται το θέμα της φτώχειας. Ότι η ίδια η επίλυση του ζητήματος της φτώχειας βοηθάει και στην ανάπτυξη συνολικά της κοινωνίας. Και βεβαίως απέδειξε όλη αυτή η προσπάθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ κανείς δεν μπορεί να τον κάνει να σοπάσει, μπορεί να μετατρέψει την επίθεση σε αντεπίθεση και να πάει πολύ πιο μπροστά, απέδειξε αυτό το μόρφωμα κυβερνητικής μνημονιακής προπαγάνδας που λέγεται ΝΕΡΙ, τι ρόλο παίζει. Όσο αφορά το συγκεκριμένα ζητήματα και να κλείσω πολύ και νομίζω να δώσω το... Καταρχήν, όταν εμείς κάνουμε μια, αν θέλετε, παίρνουμε μια δέσμευση, θεωρούμε ότι αυτή αντιστοιχείται και στους ανθρώπους αλλά και στην κατάσταση. Τι εννοώ στην κατάσταση? Χρειάζονται φύλαξη τα σχολικά συγκροτήματα. Χρειάζονται φύλαξη ή, αν θέλετε, προστασία μέσα σε μια τέτοια διαδικασία οι ίδιοι μαθητές. Πρώτα ξεκινάμε από αυτό. Το δεύτερο που αντιμετωπίζουμε είναι το θέμα τι είδους, με ποιους, ποιες και σε τι βαθμό. Εδώ είχαμε μια κατάσταση. Το τρίτο που αντιμετωπίζουμε το ζήτημα επανόρθωσης της αδικίας. Ας το πω από τα τώρα, ίσως ξαναεπανέλθει. Αυτό που έχουμε πει. Όσοι παράνομα, αντισυνταγματικά και αδίκως έχουν απολυθεί, θα επανέλθουν. Μάλιστα. Και το τελευταίο πράγμα, για να κλείσω και να μην το τραβάω περισσότερο, είναι το εξής. Δεν θα μπω σε συγκεκριμένα. Τι θα ακούσουμε σήμερα από τον Αλέξη τον Τσίπρα? Με ποιο τρόπο, με ποιους πόρους, με ποιες χρηματοδοτικές πηγές, αλλά και με ποια δημιουργία νέων αξιών, όλο αυτό θα επανέλθει, το πρώτο το κομμάτι. Αλλά όχι μόνο αυτό, αφορά τους άπορους, αφορά τους άνεργους κτλ. Αυτό. Ωραία. Νομίζω αν ότι... θέλει, κύριε Μητρόπουλε. Παρακαλώ, κύριε Μιλιός. Εγώ να πω από εκεί που άφησε το νήμα ο Δημήτρης Οβίτσας, ότι αναδιαρθρώνουμε τις προτεραιότητες με το πρόγραμμα μας. Έχουμε μία λογική, μία στρατηγική που βάζει στο επίκεντρο τις κοινωνικές ανάγκες. Οι σχολικοί φύλακες είναι απαραίτητοι. Η αδικία είναι δεδομένη, η απόλυση είναι αντισυνταγματική, θα επαναπροσληφθούν. Τελεία και παύλα. Δεύτερον,
θέσατε ένα θέμα ενσύμων, είναι ένα θέμα με πολλές διαστάσεις και νομικές και άλλες. Θα διαβουλευτούμε πάνω σε αυτό, να βρεθεί μία λύση στην κατεύθυνση της λογικής των αναγκών και των δυνατοτήτων. Θα βρούμε μία λύση μαζί σας. Δεν ερχόμαστε εδώ ως οι πάνσοφοι που τα ξέρουμε όλα. Ερχόμαστε ως κάποιοι που έχουν μία εντελώς διαφορετική οπτική γωνία και βασικό στοιχείο αυτής της οπτικής γωνίας είναι η δημόσια διαβούλευση, η πρωτοβουλία στον ίδιο τον κόσμο, η διαφάνεια, τα ανοιχτά βιβλία και η επίλυση των προβλημάτων. Επομένως, το πρόβλημά σας θα μπει στο τραπέζι και θα αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο, πιστεύω. Κύριε Μητρόπουλε. Τα 1500 ένσημα, όπως ξέρετε, ψηφίστηκε ο νόμος προχθές. Το ξέρετε? Ξέρω. Με συνένεση των σωματείων σας, το ξέρετε, κύριε Σταθόπουλε. Και ότι δέχτηκαν τα σωματεία σας να αναλάβετε εσείς το κόστος, δυστυχώς, της εξόφλησης των εισφορών για τα 1500. Το ξέρετε, κύριε Σταθόπουλε, το ξέρετε. Υποδείξαμε το κόμμα μας να το ξανασκεφτούν, διότι με την κακή κατάσταση που σας επιφύλαξαν και την κακή συμπεριφορά, τουλάχιστον έπρεπε να αναδεχθεί η πολιτεία το κόστος της ασφάλισής σας. Έτσι λοιπόν, ισχύει ότι σας είπε ο γραμματέας μας, ανεπιφύλακτα ο πρόεδρός μας σε διάφορους τόνους και στο πρόγραμμά μας περιέχεται, ότι θα αποκατασταθούν όσοι απελήθησαν παρανόμως ή αντισυνταγματικώς και συνταξιοδοτήθηκαν κάποιοι. Βεβαίως δεν μπορείς να τους υποχρεώσεις κλπ. Αλλά όσοι έμειναν χωρίς δουλειά, κύριε Σταθόπουλε, ισχύει ό,τι είπε ο κύριος γραμματέας μας και ο κύριος Μιλιός. Υπ' αυτή την έννοια, θεωρώ ότι και εγώ ότι οι σχολικοί φυλάκες, οι καθαρίστρες, οι ηρωικές καθαρίστρες και άλλοι κλάδοι εκπαιδευτικοί. Μάλιστα. Έχουν πάθει όλη τη σκληρότητα του μνημονίου. Η αποκατάσταση θεσμική θα είναι κατά τρόπο που σας είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ. Πάμε στην κυρία Γιώτα Τσούγκα από τους καθηγητές σε διαθεσιμότητα. Να πούμε ότι εκκινήσαμε από το χώρο της παιδείας επειδή μόλις την Πέμπτη άνοιξαν τα σχολεία και τείνουν να κλείσουν με τα κενά, τις αδυναμίες και τα προβλήματα. Κυρία Τσούγκα. Καλημέρα σας. Ακούγομαι. Ναι. Οι καθηγητές σε διαθεσιμότητα, όπως γνωρίζετε, επλήγησαν από πέρυσι μετά το μαύρο της ΕΡΤ, όταν η κυβέρνηση της φτώχειας και της βίας, κατά τη γνώμη μας, της λιτότητας και των μνημονίων, αποφάσισαν να κλείσουν, να καταργήσουν πολυπληθείς ειδικότητες σε μαθητικό δυναμικό από τα ΕΠΑΛΕΠΑΣ, 56 ειδικότητες, 3 τομείς, και να θέσουν σε διαθεσιμότητα 2.500 καθηγητές. Από τότε άρχισε ουσιαστικά ο Γολγοθάς μας. Το Υπουργείο εξέθεσε ουσιαστικά 20.000 μαθητές, αναγκάζοντάς τους να αλλάξουν ειδικότητες και στερώντας τους για ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό έτος χιλιάδες ώρες μαθημάτων, ειδικότητες και πανελλαδικών μαθημάτων. Από εκεί και πέρα, εμείς ξεκινήσαμε έναν αγώνα εδώ και 14 μήνες στην προσπάθειά μας να δικαιωθούμε. Σε αυτό το διάστημα, μέσα από συνεχείς εμπαιγμούς του Υπουργείου Παιδείας, τόσο από τον κύριο Αρβανιτόπουλο, όσο και από τον κύριο Λοβέρδο αυτή τη στιγμή, δεχόμαστε έναν εμπαιγμό, ο οποίος μας στέρισε το δικαίωμα της εργασίας και μας έχει βάλει σε μία διαδικασία απαράδεκτη για κάθε πολίτη. Σε όλο αυτό το διάστημα καταφέραμε να παραταθεί η διαθεσιμότητά μας. Βέβαια, 85 συνάδελφοί μας είναι ουσιαστικά απολυμμένοι. Ο κύριος Μητσοτάκης στις 22 Μαρτίου ανακοίνωσε ουσιαστικά την απόλυσή τους, τους διέκοψε τη μισθοδοσία τους και δεν τους έχει στείλει ακόμη την διαπιστωτική πράξη απόλυσης. Με αποτέλεσμα να τους κρατά ομοιρία. Από τους υπόλοιπους, 1.625 αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε επίσης σε ομοιρία. Μόνο 174 συνάδελφοι ουσιαστικά μετατάχθηκαν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά από 11 μήνες αγώνα. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να μείνουμε όλοι άνεργοι εάν το Υπουργείο δεν αποφασίσει να μας μετακινήσει. Έχει εκδώσει 3 πίνακες κατάσχετους ουσιαστικά κινητικότητας
διασπώντας σε χιλιάδες κομμάτια όλο το σύνολο των εκπαιδευτικών που βγήκαμε σε διαθεσιμότητα, χρησιμοποιώντας μία αξιολόγηση κύριε η οποία Τσούμπερ, είναι απαράδεκτη. Έχει παρέλθει το δίλεπτο. Ναι, θερμή παράκληση. Και αυτή τη στιγμή διεκδικούμε να ξαναγυρίσουμε στα σχολεία μας, να επαναλειτουργήσουν οι ειδικότητες και να μην υπάρχει καμία απόλυση εκπαιδευτικών. Μάλιστα. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο θα σας το θέσουμε και ως ερώτηση, είναι ότι από το σύνολο αυτών των εκπαιδευτικών υπάρχουν ειδικότητες όπως νοσηλευτών, βρεφονιπιοκόμοι, ΜΕΣ και κοινωνική εργασίας, οι οποίοι ουσιαστικά εξωθούνται σε άλλα υπουργεία μέσω της κινητικότητας. Εμείς πάνω απ' όλα είμαστε εκπαιδευτικοί. Μάλιστα. Και ζητούμε να παραμείνουμε στο Υπουργείο Παιδείας. Αν μπορείτε λοιπόν εσείς να κάνετε κάτι γι' αυτό, και η ερώτηση που ουσιαστικά απασχολεί όλους τους συναδέλφους είναι και αυτή η ίδια με τους σχολικούς φύλακες. Ο πρόεδρος αλλά και πολλοί βουλευτές μας υποσχέθηκαν ότι εάν εκλεγείτε θα ξαναγυρίσουμε στα σχολεία μας και θα επαναλειτουργήσουν οι ειδικότητές μας. Αν μπορεί να συμβεί αυτό, πόσο εφικτό είναι, αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός. Κυρία Τσούγκα, και θερμή παράκληση. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ού και το πολλό το εφ. Έγινε κατανοητό. Θέλετε... επιλογή δική σας. Απαντάτε και δεσμεύεστε. Η εκπομπή γράφεται, το tape θα κρατηθεί. Ό,τι σπέρνεις προεκλογικά, θερίζεις μετεκλογικά. Με την άδεια του γραμματέα και του κυρίου Μιλιού, θέλω να πω στην κυρία Τσούγκα και στους άλλους φίλους ότι σε εσάς δεν συνέβη εφαρμογή του θεσμού της διαθεσιμότητας. Είχαμε καθάριση ειδικοτήτων. Είχαμε κατάργηση ειδικοτήτων. Θα ξέρετε ότι και στο μνημόνιο, και τελειώνω, κύριε Τριαδοφυλλίδη, η διαθεσιμότητα και η εργασιακή εφεδρεία δεν ήταν θεσμοί εξορθολογισμού του δημοσίου εν προκειμένου της εκπαίδευσης. Ήτανε, έτσι ορίζεται, ήτανε θεσμοί για να εξευρεθούν οι υπεράριθμοι επί σκοπού απόλυσης ή κατάργησης ειδικοτήτων. Οι δεσμεύσεις είναι αυτές που είπε ο γραμματέας μας, τα κείμενα θα τα διαβάσετε. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι και εσείς αντιλαμβάνεστε ότι δεν μας αντιμετωπίζετε ως κόμματα που δεσμεύονται σε ένα πρόχειρο λαϊκιστικό εκεί χαρακτήρα και ύφος, αλλά υπάρχουν δεσμεύσεις προοδευτικού χαρακτήρα και βεβαίως αποκαταστατικού ενός θεσμού το οποίο διέλυσε οικογένειες και προσωπικότητες και επιστήμονες. Μάλιστα. Γιάννη. Το πλαίσιο είναι αυτό, είναι σαφές. Η παιδεία είναι βασικός άξονας της πολιτικής μας. Η παιδεία είναι προϋπόθεση για να σταθεί στα πόδια της η κοινωνία μαζί με την εκπαίδευση. Η παιδεία είναι στοιχείο μιας ανάπτυξης η οποία ξεκινάει από τους πολλούς, από τον πολίτη. Η δική μας η εκτίμηση, μιλώντας συνολικά αλλά και για την περίπτωσή σας, είναι ότι έχουμε ελλείψεις. Δεν έχουμε υπεράριθμος. Έχουμε ελλείψεις. Θα καταστρέψουν. Βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο σε διεθνή κατάταξη αλλά και σε διεθνείς επιδόσεις. Αυτό λοιπόν το ανθρώπινο κεφάλαιο, ας μου επιτραπεί αυτή η λάθος έκφραση, αλλά για να καταλαβαίνουμε, να καταλαβαινόμαστε. Αυτός λοιπόν ο πόρος που έχει η χώρα μας και η κοινωνία μας, δεν μπορούμε να αφήσουμε να χαθεί. Πιάνω γρήγορα το νήμα από τις ελλείψεις που ο ίδιος ο κύριος Λομβέρδος σήμερα το πρωί, μίλαγε για τα 6.500 κενές θέσεις στην αρχή του καλοκαιριού, μίλαγε για τις 22.500. Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, πέμπτης αν δεν κάνω λάθος, της τρίτης ΕΛΜΕ, μπορεί να παρουσιάσει και πολύ πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Πίσω από αυτά κρύβονται ή προσπαθούν να κρυφτούν μαθητές οι οποίοι δεν θα έχουν γνώση. Πίσω από αυτά υπάρχουν οικογένειες οι οποίες εξωθούνται σε άλλες λύσεις χωρίς να έχουν χρήματα. Πάω όμως στο συγκεκριμένο. Είχαμε το προηγούμενο Σάββατο μια συζήτηση
με τους καθηγητές, καθηγήτριες σε διαθεσιμότητα. Αναλύσαμε αυτό το πράγμα και επειδή μπήκε η ερώτηση, ας πούμε, υπάρχει ένα σχέδιο. Το σχέδιο μας είναι γενικά απλοϊκό και θα δείτε ότι αυτό που λέμε επαναπρόσληψη των αδίκως κτλ. Στην ουσία δεν είναι ένα τεράστιο νούμερο. Μακάρι να είχαμε μια τέτοια δυνατότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει όλες τις άλλες. Έχει συντάξει ένα τέτοιο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έχει δείξει πώς είναι η δαπάνη. Αλλά εδώ δεν μπορούμε να συζητάμε με βάση το πρόγραμμα του Μνημονίου. Πρέπει να συζητάμε με βάση το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση το πρόγραμμα της κοινωνίας. Αν αυτό το πρόγραμμα έχει ένα συνολικό ετήσιο κόστος, ξεκινώντας από την αρχή, γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Η ερώτηση δεν είναι πού θα τα βρείτε σε σχέση με το μνημόνιο. Η ερώτηση είναι πώς θα τα διαμορφώσουμε, πώς θα τα αναδιανύμουμε, πώς θα τα ξαναλειτουργήσουμε σε σχέση με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις προτεραιότητες και ιεραρχίες. Λοιπόν, άρα και τέτοιο κοστολογημένο πράγμα δεν πρόκειται να το ακούσετε σήμερα το βράδυ. Με την έννοια, αλλά σας λέω ένα ειδικό πράγμα, γιατί αυτό που θα ακούσετε σήμερα το βράδυ είναι το γενικό πλαίσιο και η γενική κοστολόγηση. Λοιπόν, ο λόγος στον Τριαντάφυλλο Τρανό, πρόεδρο της Τρίτης ΕΛΜΕ, από το χώρο δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να σας καλημερίσω, να σας καλωσορίσω καταρχάς σε μια πιο δημοκρατική και πιο ελεύθερη πόλη. Πάντα συγκρινόμενη την προηγούμενη εβδομάδα, σας θυμίζω όλους και στους φίλους που γνωρίζουν καλά, το έχουν ζήσει πάνω στο πετσί τους την κυριολεξία, ότι η Θεσσαλονίκη την περίοδο της έκτησης μετατρέπεται σε ένα φρούριο αστυνομοκρατίας και αυταρχισμού. 4.000 αστυνομικοί κάθε χρόνο έρχονται, αποκλείουν την πόλη, έρχονται το πολιτικό προσωπικό της Τρόικα, κάνει ή δεν κάνει εξαγγελίες. Εν πάση περιπτώσει, η πόλη υποφέρει από αυτό το. Κοστολόγιο 1 εκατομμύριο ευρώ, έτσι. Εκεί ευρώ. Λεφτά υπάρχουν. Έτσι. Το λέω με την εξής έννοια. Ο Μάρξ έλεγε ότι το γενικό σημαδεύει το ειδικό. Στη δική μας περίπτωση. Νομοκρατία τη νεοδοχή. Δεξιάς αντίληψης για τα πράγματα, για τη ζωή, για την εκπαίδευση, υπάρχει και στον χώρο της παιδείας. Υπηρεσία του, για οποιοδήποτε λόγο. Υπάρχει επίσης ένα πολύ βαρύ κλίμα αυτή τη στιγμή στα σχολεία με αφορμή τη λεγόμενη αξιολόγηση, η οποία είναι μια διοικητική, πώς το πει κανένας, επιχειρηματική λογική, για είμαστε κάτω από τις 680.000 με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής. Βέβαια δεν τα δίνουν τα στοιχεία αυτά προς τα έξω. Το ερώτημα έχει να κάνει βέβαια, και κλείνω εδώ πέρα, με αυτό που έλεγε ο Τζον Ντιούι ήδη μετά την κρίση του 1929 στην Αμερική. Έλεγε ότι οι πρώτοι που θίγονται μετά την κρίση είναι η εκπαίδευση και η εκπαιδευτική, και τούτο έλεγε συμβαίνει για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι είναι οικονομικά αναποτελεσματική και όχι ανταποδοτική. Ο δεύτερος λόγος είναι, λέει, ότι παράγουν έστω και διαθλασμένα, έλεγε ο ίδιος, κοινωνική συνείδηση. Πολλά είναι τα ζητήματα για την εκπαίδευση. Θα ήθελα ένα γενικό σχόλιο και ελπίζω να μην αδικώ την κουβέντα. Παρακαλώ. Η προσέγγιση σας είναι ακριβής. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου τα κριτήρια είναι κριτήρια των συμφερόντων συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Η κοινωνία μας δεν είναι ενιαία, δεν είναι εξωτική, είναι γνωστό αυτό. Το τραγικό όμως που έχει συμβεί είναι ότι μέσα στα λίγα χρόνια της κρίσης αυτές οι ανισότητες έχουν διευρυνθεί πάρα πολύ. Ένα στοιχείο αυτής της ανισότητας είναι οι φραγμοί που έχουν μπει μέσα από τις συγχωνεύσεις, τους περιορισμούς του προσωπικού, την προτεραιότητα στις περικοπές σε πράγματα που είναι κοινωνικώς αναγκαία, οι ανισότητες που έχουν προκληθεί στα πλέον ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Αυτό που είπατε για την παιδεία είναι χαρακτηριστικό. Πάρα πολύ σύντομα θα δούμε στατιστικές εγκατάλειψης του σχολείου που είχαμε να τις δούμε από τη δεκαετία του 70 ίσως. Και πάρα πολύ σύντομα θα δούμε και άλλα τραγικά πράγματα, όπως είναι η αύξηση της θνησιμότητας. Στις αναπτυγμένες χώρες όπως είναι η Ελλάδα, μια τέτοιου τύπου αναδιάρθρωση υπέρ των συμφερόντων των λίγων, υπέρ της ολιγαρχίας, αυξάνει τη φτώχεια
την ανισότητα και τη δυστυχία. Αυτό βλέπουμε και στον χώρο της εκπαίδευσης. Κύριε Μητρόπουλε, απαντήστε, αλλά διευκρινίστε και κάτι σε σχέση με τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της αξιολόγησης, που δεν αφορά μόνο την παιδεία και την υγεία κλπ. Πρέπει να ξεχωρίζουν οι καλοί, οι αποτελεσματικοί κλπ. Από τους άλλους που δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικοί. Στην αρχή, κύριε Τρανέκια, κυρίες και κύριοι, μπήκε ο στόχο με το δεύτερο μνημόνιο το κράτος να λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια με τις δικές μισές δαπάνες και με το 1/3 των δαπανών για παιδεία, για φάρμακα, για υγεία, για μισθούς, για συντάξεις. Άρα λοιπόν, ό,τι μας έχει πασάρει μέχρι τώρα όλη αυτή την νεοφιλελεύθερη σαβούρα η Τρόικα είναι ακραίοι θεσμοί που εφάρμοσαν ακρότατες εργοδοσίες στην Ασία και σε κάποιες οικονομικές ζώνες, δηλαδή απόλυτης γαλέρας. Υπ' αυτή την έννοια, για την αξιολόγηση και ο πρόεδρος μας και τα στελέχη μας και ο γραμματέας έχουν πει ότι δεν είναι η αξιολόγηση που σε κάποιο βαθμό το συζητάει και η αριστερά. Είναι το ότι η αξιολόγηση για το μνημόνιο, το Μητσοτάκη, τα μνημονιακά κόμματα είναι ποσοτικός θεσμός. Κύριε Τρανέ, θυμόσαστε. Επέλεξαν να βγάζουν το 15% ανεπαρκών, το 60% μεσοεπαρκών και το 25% να είναι οι πολύ καλοί κλπ. Και ύστερα είπανε τι κάνουμε τώρα. Άρα λοιπόν, το ότι είδανε ποσοτικά, αριθμητικά το ζήτημα της εκπαίδευσης των φαρμάκων είναι αυτή η αθλειότητα του. Το ότι δηλαδή, τελειώνω κύριε Τριανταφυλλίδη, το ότι δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει η καλύτερη λειτουργία του κράτους, δεν τους ενδιαφέρει να έχουν οι Έλληνες φάρμακα, τους ενδιαφέρει να περιοριστούν οι δαπάνες κατά τον τρόπο που υπαγορεύουν οι δανειστές. Μάλιστα. Εγώ στο μυαλό μου δεν θα πω κάτι, δύο συνθήματα τα οποία πρέπει να είναι η βάση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά, ας πούμε, ξέρω, την οικονομική. Το ένα ήταν το ωραίο σύνθημα, την κρίση να την πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό, και ότι από την κρίση θα βγούμε ικανοποιώντας τις κοινωνικές ανάγκες, δηλαδή με συγκεκριμένο προσανατολισμό. Αυτά δύο τα έχουμε πει και αυτό είναι βασικό. Συνδέοντάς το με αυτό, βλέπω ότι και οι χώρες, δηλαδή παρατηρώντας ο καθένας, και οι χώρες που έχουν κάνει επένδυση στην παιδεία, το έχουν πάρει και πίσω από τη μια μεριά, και είναι και εκείνες οι χώρες που δεν διακινδύνευσαν ιδιαίτερα μέσα στην κρίση. Άρα σε αυτή τη λογική, και αν θέλετε συνδέστε το αυτό με όλα τα ζητήματα, με τα ζητήματα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, με τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας, με τα ζητήματα της υγείας, με τα ζητήματα, και τελειώνω με αυτό, το γεγονότος ότι δεν χάνουμε μόνο αίμα πληρώνοντας φόρους, χάνουμε και πραγματικά άτομα, πρόσωπα και γνώσεις, μεταναστεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες νέοι επιστήμονες, κατά κύριο λόγο και μεγαλύτεροι πρέπει να σας πω, και μεγαλύτεροι, στο εξωτερικό, δηλαδή εκείνο το υλικό, και εμένα δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά για να συνεννοηθούμε, εκείνο το υλικό στο οποίο θα είναι το ανθρώπινο δυναμικό που θα είναι η βάση μιας νέας δημιουργίας. Μάλιστα. Να πω μια κουβέντα και να δώσω το μικρόφωνο στον Αντώνη τον Καζάκη, είναι ο πιο αργός. Είναι δικαιωματικά. Η follow-up ερώτηση, αν θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένος, για να υπάρξει πιο συγκεκριμένη απάντηση, κύριε Τράμπ. Ένα ιστορικό σύνθημα από τη δεκαετία του 60. Ο κόσμος έβγαινε τότε να υπερασπίσει τη δημοκρατία και την παιδεία, γιατί ήταν ταυτόσιμες έννοιες, πίσω από τα πανό που έλεγαν να σπουδάζουν και οι φτωχοί. Και οι φτωχοί είναι ακριβώς τα θύματα αυτής της ιστορίας. Μάλιστα. Λοιπόν. Αν επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο. Ναι, βεβαίως. Πώς κάνουν την αξιολόγηση? Δεν αξιολογούν υπηρεσίες. Λένε το 15% πρόσωπα κτλ. Η υπηρεσία είναι ένα σύνολο. Δουλεύει σαν ομάδα, δουλεύει σαν θεσμός. Δεν το αξιολογούν έτσι. Εκεί που σκέφτηκαν να αξιολογήσουν θεσμούς ή ομάδες ή σύνολα ήταν τα σχολεία. Γιατί ξέρουν από πριν ότι σε μια υποβαθμισμένη περιοχή το αποτέλεσμα το σημερινό, το τελικό, θα είναι χειρότερο από ότι σε μια πλούσια περιοχή. Και να πούνε, εδώ αφού έχουν χειρότερο αποτέλεσμα, να το κόψουμε το σχολείο. Αντί να πούνε ότι εδώ υπάρχουν περισσότερες ανάγκες, να το ενισχύσουμε το σχολείο. Επομένως, η λογική τους αποκαλύπτεται και από τον τρόπο... Η λογική σας...
Η λογική μας είναι ακριβώς αντίθετη. Να στηρίξουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τους θεσμούς και τις περιοχές που έχουν ανάγκη, αυτούς που πλήττονται έτσι κι αλλιώς από τις κοινωνικές ανισότητες που παράγει το σύστημα. Η εναλλακτική επομένως λύση είναι η δυνατότητα των εργαζόμενων. Η άλλη λογική στην αξιολόγηση, η προοδευτική λογική στην αξιολόγηση ή δεν υφίσταται η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση πρέπει να υπάρχει με έναν τρόπο συμμετοχικό, με έναν τρόπο από τα κάτω και με έναν τρόπο αξιολόγησης του αποτελέσματος που παράγει ένα σύνολο. Αυτό θα αποτελέσει και θα αποδείξει και τις ανάγκες που υπάρχουν, ώστε να ενισχυθούν αυτοί οι οποίοι είναι άνισοι. Διότι ξέρετε, οι βαθμοί είναι ίσοι, αλλά οι μαθητές, ανάλογα με το μορφωτικό περιβάλλον, το οικογενειακό περιβάλλον, είναι άνισοι. Λοιπόν, τι θα πούμε, αυτοί που έχουν χειρότερα αποτελέσματα σε κάποιες φτωχές περιοχές, θα τους κλείσουμε τα σχολεία ή ότι αυτούς πρέπει να ενισχύσουμε? Εδώ αποδεικνύεται ότι μια ισχυρή εργατική τάξη είναι προϋπόθεση και για να έχουμε κοινωνικό κράτος και για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Ευχαριστώ τον κύριο Μιλιό. Από το σχολείο αλληλεγγύης κατεξοχήν. Συνδέεται αμέσως στο νήμα της σκέψης ο Οδυσσέας, ο κύριος Αντώνης Γαζάκης. Καλησπέρα και από μένα. Κανονικά θα έπρεπε να μιλήσω κι εγώ για το τι μπορεί να γίνει για τους μαθητές μας, τους μετανάστες κατά βάση, γιατί ο Οδυσσέας 15 χρόνια διδάσκει δωρεάν σε μετανάστες πρόσφυγες και παλινοστούντες σε ελληνικά, και να ρωτήσω τι θα γίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους ενήλικες που δεν έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας ή πολιτισμού, και μετά του ζητάει το ίδιο το κράτος σε εξετάσεις να αποδείξουν ότι τα γνωρίζουν όλα αυτά. Κανονικά με αυτό θα έπρεπε να ασχοληθώ, αλλά δυστυχώς εδώ και 2 χρόνια ο Οδυσσέας βρίσκεται σε μια τεράστια περιπέτεια, γιατί σε έναν έλεγχο που πραγματοποιήθηκε μετά από εντολή του κυρίου Ρακιτζή, του Ελεκτή Δημόσιας Διοίκησης, για όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, βρέθηκε στα βιβλία του να είναι καταγεγραμμένα περισσότερα τα έξοδα από ότι τα έσοδά του, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια σειρά εξοδοτικών προστήμων για την οκταετία 2001-2009 που μαζεύτηκαν στο ποσό των 62.000 ευρώ. Τα χρήματα, τα πρόστιμα ήταν πολλά, και ακόμα και οι αγωγές δεν μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί χρειάζονται πολλά χρήματα για τις αγωγές. Δεν το πληρώσαμε, παρήλθε ένα έτος, και μετά το πέρας του έτους βρέθηκα εγώ ως πρόεδρος του σχολείου να διώκομαι ποινικά με τη διαδικασία του αυτοφόρου, και ως δημόσιος υπάλληλος, όπως το ανέφερε ο κύριος Στρανός νωρίτερα, κινδύνευα να πάω σε πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της ανάρμοσης της συμπεριφοράς της υπηρεσίας, όπως είναι αυτό το πασπαρτού. Βρεθήκαμε να πληρώνουμε, να δούμε σε μια ρύθμιση και στην οποία πρέπει να πληρώσουμε σε 43 δόσεις 78.000 ευρώ για παραβάσεις, το ξαναλέω, που δεν έχουν να κάνουν με αποκριβέντα φορολογητέα έσοδα. Είναι καθαρά παραβάσεις του κώδικα για πλημελή τήρηση βιβλίων. Αυτά τα χρήματα δεν τα έχουμε, δεν είμαστε πλούσιοι, δεν ανήκουμε στη λίστα Lagarde, όσοι έχουμε φτιάξει αυτό το σχολείο και όσοι συμμετέχουμε σε αυτό. Τα βάζουμε από την τσέπη μας κάθε μήνα. Ζητάμε σε εκδηλώσεις από συντρόφους ή από πολίτες να βοηθήσουν. Έχουμε πληρώσει 9 μήνες, ξεζουμιζόμαστε και εμείς με αυτό το πράγμα. Έχουν μείνει άλλοι 34 επί 1.800 ευρώ το μήνα. Και το δικό μας το πρόβλημα, που είναι συγκεκριμένο μεν για τον Οδυσσέα, και το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει. Είτε τώρα είχε κατατεθεί μια ερώτηση από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, η οποία δεν απαντήθηκε. Τι μπορεί να γίνει τώρα, αυτή τη στιγμή, για να σταματήσουμε να πληρώνουμε, και τι μπορεί να γίνει αν και όταν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία? Αλλά υπάρχει και ένα γενικότερο πρόβλημα για όλες τις οργανώσεις όπως τον Οδυσσέα και για τα συνδικάτα, που το κράτος τα αντιμετωπίζει σαν να είναι επιτευγματίες. Χωρίς να έχουν έσοδα, χωρίς να είναι ο σκοπός τους κερδοσκοπικός, το κράτος ζητάει από αυτούς τους φορείς να εκπληρώνουν φορολογικές υποχρεώσεις όπως μια επιχείρηση. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Το συγκεκριμένο δεν το γνωρίζω. Το συγκεκριμένο σε εννοώ με τα πρόστιμα. Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το θέμα. Αν κάποιος το γνωρίζει, μπορεί να... μπορώ να πω το εξής. Μέσα στην περίοδο της κρίσης, η ίδια η κοινωνία ανέλαβε ως μειοφιλέ, με την έννοια ότι αυτό πρέπει να είναι δημόσιο, να διαμορφώσει δομές αλληλεγγύης.
είναι εδώ και εκπρόσωπος από την Αλληλεγγύη για όλους, είναι από το κοινωνικό ιατρείο κτλ. Αυτές οι δομές αλληλεγγύης δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως εμπορικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό. Πέρα από το γεγονός ότι στην ουσία είναι υποχρέωση του κράτους, στη λογική της αυτενέργειας της κοινωνίας, να ενισχύει αυτές τις δομές. Να τις κάνει δηλαδή να είναι ακόμα πιο αποδοτικές με αυτή την έννοια. Τι σκεφτόμαστε εμείς? Καταρχήν σκεφτόμαστε ότι αυτού του είδους οι δομές αλληλεγγύης, οι οποίες και στο δικό μας το πρόγραμμα υπάρχουν, ως κοινωνική πια δραστηριότητα, δεν μιλάω για την κοινωνική, επιτρέψτε μου να πω την φράση, οικονομική δραστηριότητα ή επιχειρηματικότητα, είναι ένα διαφορετικό πράγμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να βάλεις και μέσα στις διαδικασίες του συνόλου της εμπορικής κίνησης. Άρα αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με το ίδιο φορολογικό πλαίσιο με το οποίο αντιμετωπίζεται. Θα υπάρξει δομή, θα υπάρχει λογική, θα υπάρχει ένας τρόπος που αυτό θα γίνεται και βέβαια θα υπάρχει έλεγχος. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει έλεγχος. Έτσι μην ξαναγυρίσουμε στις αμαρτωλές, γιατί υπάρχουν και μη αμαρτωλές ΜΚΟ. Άρα ένα ζήτημα αφορά αυτό. Το δεύτερο ζήτημα όμως που αφορά και το εμπορικό κομμάτι έχει να κάνει με τα πρόστιμα, τα υπερβολικά και με όλη εκείνη τη διαδικασία που αυτή τη στιγμή εμποδίζει την οικονομία να αρχίσει να ρέει. Το γρανάζι της να αρχίσει να λειτουργεί. Και έχει να κάνει και με την οικονομική αδυναμία, αλλά και με το γεγονός ότι κάθε άλλη δραστηριότητα βρίσκεται μπροστά σε ένα φοβερό φορολογικό πλαίσιο, δεν μπορεί να ανταποκριθεί και οι άνθρωποι τελικά, πέρα από την αδυναμία να λειτουργήσει, δεν μπορούν να ζήσουν. Μάλιστα. Με αυτή τη λογική θα το δούμε. Κύριε Μητρόπουλε. Όχι, το έθιξε ο κύριος Βίτσας και καλώς παραπονείται ο φίλος μας εδώ πέρα, από τον Οδυσσέα, ότι μπήκε ένας έλεγχος στις διάφορες ΜΚΟ και ΜΚΟ με καθαρό σκοπό κοινωνικό, με διαχρονική σπουδαία παρουσία στα στρώματα της κακουχίας, πληρώνουν τη σκληρότητα. Επειδή το ξέρουμε, γιατί είναι αλληλέγγυος, συγγνώμη που παρεμβαίνω, δεν είναι το δίκτυο συλλογής πεταλούδων, γιατί είχαμε έτσι, και τέτοιες. Εδώ μιλάμε για μια αυταπόδεικτη κοινωνική. Και αντί να τους δίνουν βραβεία, αντί να τους επαινούν, τους διώκουν. Μιλάμε για εκδικητικότητα που έχει και ρατσιστικού τύπου αναφορές και αφετηρίες. Λόγω και του ειδικής δράσης. Έτσι. Να προσθέσω απλώς. Follow-up. Ακόμα και ο περαιτηθής Γενικός Γραμματέας Εσόδων, ο κύριος Θεοχάρης, παραδέχθηκε μετά από διαδικτυακή κινητοποίηση δημόσια ότι πρόκειται περί αδικίας και περί υπερβάλλοντος ζήλου. Δηλαδή είχαμε πρόσωπο της κυβέρνησης, έστω αργότερα παραιτήθηκε, αυτή την παραδοχή, αλλά η απάντηση ήταν ότι έτσι είναι ο νόμος και πρέπει να βρούμε έναν πλάγιο τρόπο για να αρθεί η αδικία εις βάρος του Οδυσσέα. Λοιπόν, να επιταχύνουμε. Έχουν μιλήσει μόλις 4 από τους 22 εκπροσώπους και έχουμε ήδη συμπληρώσει 50 λεπτά. Αν πάμε με αυτό το ρυθμό, θα έχουμε ολοκληρώσει περίπου στην έναρξη ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή στις 7. Λοιπόν, κατόπιν τούτου θερμή παράκληση, γιατί πρέπει. Και εμείς θα πάμε. Αλλά να πάμε. Λοιπόν, να δώσω το λόγο, πριν δώσω στο Γιώργο του Ζουμπά και στις Σκουριές, στο Φώτη τον Μπίμπαση, για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα. Ο Φώτης ο Μπίμπασης είναι από τον χώρο των ατόμων με αναπηρία, λέει ο ίδιος, με ειδικές ικανότητες, θα πούμε εμείς, αλληλέγγυος από την πρώτη στιγμή, όλους αυτούς τους 15 μήνες και τον ευχαριστούμε και με αυτή την ευκαιρία πολύ. Φώτη. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα στο χώρο των αναπήρων, ότι πηγαίνουμε στο εξωτερικό και βλέπουμε αναπήρους να κυκλοφορούν στις πόλεις. Βλέπουμε στην Ελλάδα να μην κυκλοφορούν ανάπηροι. Όχι γιατί δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Είναι καταγεγραμμένοι, τους έχει καταγράψει το μόρφωμα, το καινούριο μόρφωμα, το Tagdai, που και εκεί ήταν ότι δεν πιστοποιούσαν την αναπηρία. Ήταν τον πρώτο καιρό, υπήρχε θέμα, κόψτε τα ποσοστά των αναπήρων για να μην μπορούν να διεκδικήσουν νομικά αυτά που πρέπει.
ή αν είσαι κάτω από το 80% έχεις λιγότερες παροχές από το κράτος. Και υπήρχε αυτό το σύστημα στην αρχή και κάναμε πολύ καιρό για να καταθέσουμε τα χαρτιά μας. Αντιστεκόμασταν οι ανάπηροι σε αυτό το θέμα. Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα, ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα κέντρο αποκατάστασης αναπήρων. Αυτό είναι το μεγάλο σημαντικό, ότι κατά καιρούς λένε πόσα ατυχήματα υπάρχουν, πόσοι πεθάνανε. Δεν λένε από τα ατυχήματα πόσοι ζήσανε και μείναν ανάπηροι. Δεν υπάρχει μια τέτοια καταγραφή. Δεν είμαστε στη στατιστική υπηρεσία, δεν υπάρχει για τους αναπήρους ποτέ. Πόσο το ποσοστό των αναπήρων και οι οικογένειές τους, ποιο είναι το οικονομικό κόστος που πρέπει να έχουν για να ζήσουν απλά, όχι για να έχουν τη Mercedes και να έχουν τις βίλες. Αυτοί που τα έχουν να φορολογηθούν, όμως να υπάρχει ένα σωστό δίκαιο ποσοστό, να μπορούν να ζουν, γιατί η κρίση χτύπησε, όπως χτύπησε όλες τις κοινωνικές ομάδες, έχει χτυπήσει και από το χώρο των αναπήρων, που είναι πιο εύκολα. Ποιον θα χτυπήσουμε αυτούς που δεν μπορούν να αντισταθούν, δεν μπορούν να φωνάξουν. Η ερώτηση είναι αν έχουν μπει στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ τέτοιες δομές. Σε ευχαριστώ, Φώτη. Αν μπορεί να απαντά ίση εκ των τριών, για να το να επιταχύνουμε. Το παρακαλώ. Θέμα των αναπήρων είναι βασικό θέμα στη στήριξη της κοινωνίας. Το βλέπουμε μέσα στο πλαίσιο αυτού που λέμε αλλαγή προτεραιοτήτων, κοινωνικές ανάγκες. Έχουμε επεξεργαστεί συγκεκριμένες θέσεις σε διαβούλευση με φορείς. Αυτή η συγκεκριμενοποίηση και οι θέσεις ολοκληρώνονται. Θα ακούσετε και από την ομιλία του Προέδρου κάποιες νήξεις σε αυτό. Πρέπει να είμαστε μαζί για να προχωρήσουμε, να δούμε, να αντιμετωπίσουμε το πρόγραμμα. Είναι σαφώς στην προτεραιότητά μας, δεν αρκεί να φτιάξεις μια ράμπα στο πεζοδρόμιο για να μπορεί να περάσει το καροτσάκι και να πεις έλυσα το πρόβλημα, αυτό που κάνανε στο παρελθόν. Το θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο και το γνωρίζουμε. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν ο Φώτης θέλει να διευκρινίσει ή να διευκρινιστεί κάτι σαν... Θα πρέπει να ξέρει ο κύριος Μπίμπας, κύριε Τριανταφυλλίδη, ότι το μνημόνιο εμφορείται από την ιδέα της αγοραιοποίησης και ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής μέρημνας. Ο πρώτος στόχος του μνημονίου ήταν να κοπούν κατά 90% οι αναπηρικές συντάξεις. Στόχος του δεύτερου μνημονίου, το έλεγε ρητά κύριε Μπίμπαση, ο 40-46, επέβαλε στους δικούς μας, ενώ τα ποσοστά αναπηρίας είναι στα μέσα επίπεδα της Ευρώπης, τους είπε κόψτε κατά 90% τις αναπηρικές συντάξεις. Μπαίνουμε σε μια ιδεολογία απόλυτης αγοραιοποίησης της κοινωνικής μέρημνας. Συνεπώς, μόνο με αλλαγή και κατάργηση αυτού του άθλιου καθεστώτος μπορεί να αρχίσει η πραγματική μέρημνα για τα άτομα με ειδικές ικανότητες, όπως ευφυώς και σωστά είπε ο φίλος ο Αλέκος. Με συγχωρείτε. Απλώς το θέμα είναι ότι... Το μικρόφωνο. Το θέμα είναι ότι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και γενικά είναι και για την υγεία, είναι και τα εργασιακά, είναι παντού και πρέπει να υπάρξει αυτή η σύνδεση με όλα τα υπουργεία και με όλους τους φορείς. Σωστά. Υπογραμμίζεται. Σωστά. Λοιπόν, ο λόγος στον Γιώργο τον Ζουμπά από το συντονιστικό των Σκουριών. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε όχι στην πόλη, αλλά στο στούντιο, γιατί εμείς τα κινήματα εδώ νιώθουμε ότι είναι το σπίτι μας. Είναι γνωστό. Δεν είναι Σκουριές, είναι εξόριξη στη Χαλκιδική. Είναι γνωστό το πρόβλημα σε όλους, ότι στη Χαλκιδική πάει να γίνει ένα τεράστιο έργο για το οποίο αποφάνθηκαν και το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ότι ξεπερνάει κατά πολύ τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και άρα θα καταστρέψει τη Χαλκιδική και όχι μόνο. Το δεύτερο που είναι γνωστό είναι ότι
για να περάσει αυτό το έργο και να πραγματοποιηθεί, έπρεπε οι αντιδράσεις των κατοίκων να κατασταλούν και είναι γνωστή και η αστυνομοκρατία και οι διώξεις. Γύρω στα 300 άτομα διώκονται στην περιοχή, 100 από αυτούς για κακουργήματα. Και επίσης είναι γνωστό και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις που γίνονται, νομοθετικές και άλλες, και στις υπηρεσίες, τις ελεγκτικές υπηρεσίες, αλλά και τελευταία με την τροπολογία που πέρασε ότι μπορεί στο δάσος να χτιστεί ένα εργοστάσιο 24.000 τετραγωνικών μέτρων χωρίς οικοδομική άδεια. Γνωστό τρόπο. Αυτό όμως που έχει αγωνία η κοινωνία η δικιά μας είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν πρόκειται να σταματήσει άμεσα εάν αύριο, μεθαύριο, μετά από 3 μήνες θα είναι κυβέρνηση. Τι πρόκειται να κάνει αν θα σταματήσει αυτό το έργο. Τη λεγόμενη επένδυση. Τη λεγόμενη επένδυση. Την καταστροφή δηλαδή της Χαλκιδικής. Το δεύτερο είναι αν έχετε προβληματιστεί, αν έχετε σκεφτεί για το με ποιον τρόπο η περιοχή μπορεί, γιατί πρέπει, να αποκατασταθεί από τις προηγούμενες μεταλλευτικές δραστηριότητες. Το τρίτο επίσης είναι ότι επειδή η περιοχή έχει εξαρτηθεί πολλά χρόνια από μια μονομέρεια μεταλλευτικής δραστηριότητας, υπάρχουν πραγματικά ελλείψεις σε θέσεις εργασίας. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, αλλά εκεί είναι και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αν υπάρχει προβληματισμός και πρόταση πάνω σε αυτά, γιατί να πω ότι μία απάντηση ίσως θα ήταν ότι θα συνεργαστούμε με την τοπική κοινωνία, η οποία τοπική κοινωνία έχει προτάσεις για το πώς μπορεί να γίνει μια διαφορετική ανάπτυξη στην περιοχή μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να μου επιτρέψετε, το ζήτημα των σκουριών και του επενδυτικού σχεδίου της Ελντοράντο πια είναι ένα ζήτημα πάνω στο οποίο φάνηκαν καθαρά οι δύο λογικές. Δηλαδή η λογική της κυβέρνησης και τι εννοεί η ανάπτυξη και με ποιους θα στηρίζεται και η λογική του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε ένα ζήτημα που πήραμε από την πρώτη θέση στιγμή, η καθαρή θέση. Το επενδυτικό σχέδιο δεν πρέπει να προχωρήσει, άρα πρέπει να ακυρωθεί και η Χαλκιδική να ακολουθήσει νέο τρόπο, νέα λογική ανάπτυξης. Πριν από ένα χρόνο, 1,5, δεν θυμάμαι ακριβώς, προλόγησα ή έκανα ένα χαιρετισμό σε μια εκδήλωση διήμερη που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την εναλλακτική διαδικασία, την εναλλακτική ανάπτυξη, η οποία θα στηρίζεται στην ιστορία, το φυσικό κάλος, τις δυνατότητες στην αγροτική παραγωγή, είτε πρόκειται για γεωργία, είτε πρόκειται για ακτινοτροφία, είτε πρόκειται για την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος κτλ. Και διαμορφώνεται ένα τέτοιο σχέδιο. Ένα αντίστοιχο σχέδιο έχει και η ίδια η κοινωνία. Δεν μιλάμε για παράλληλα, μιλάμε για κοινά στην ουσία σχέδια τα οποία αυτά. Και βεβαίως στη βάση αυτή. Παράλληλα βλέπουμε και πλάνα, βέβαια. Ναι, την ώρα που μιλάτε, βλέπουμε και πλάνα. Στη βάση αυτή. Μα ακριβώς. Στη βάση αυτή πρόκειται για μια κοινωνία που κερδίζει το δίκιο της. Δεν το κέρδισε, να το ξεκαθαρίσω αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι εκλέχτηκε από το κίνημα Δημοτική Αρχή Νέα, είναι ένα βήμα. Αυτό το βήμα πρέπει να συνεχιστεί. Και να συνεχιστεί και από τους θεσμούς, δηλαδή Δήμος και πάει λέγοντας, να συνεχιστεί και από τη δράση και όχι μόνο υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την ενδυνάμωση των κινημάτων, τα οποία δεν μπορούν να νομίζουν ότι «Α, τώρα νικήσαμε, τελείωσε το πανηγύρι». Πάντοτε υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Τι πρέπει συγχρόνως να αντιμετωπίσουμε. Επειδή εκεί αρχίζει και διαμορφώνεται μια πόλωση, όχι στη μέση της κοινωνίας, το 90% με ένα μικρότερο κομμάτι, πρέπει να εξηγήσουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους που πήραν τα μυαλά τους αέρα,
αέρα με την έννοια είναι φουσκωμένα, ότι θα πάμε να δουλέψουμε στην Ελντοράντο και θα το λύσαμε το πρόβλημά μας και δεν με νοιάζει τι θα κάνει είτε η τουριστική επιχείρηση, είτε η αγροτική επιχείρηση, είτε η πολιτιστική δραστηριότητα εκεί πέρα, να εξηγήσουμε ότι υπάρχουν τρόποι, μορφές και δρόμοι και πρέπει να σας πω, το σκεφτόμαστε πάρα πολύ σοβαρά, πού μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να είναι πραγματικά και χρήσιμοι και δημιουργικοί, γιατί δικαίωμα στην εργασία έχουν. Αλλά αυτό το δικαίωμα στην εργασία δεν μπορεί να ακολουθεί ένα επενδυτικό σχέδιο το οποίο όποιος το έχει δει, κατανοεί πάρα πολύ καλά αυτό που είπε ο κ. Ζουμπάς προηγούμενα, ότι πρόκειται για διάλυση της Χαλκιδικής. Δηλαδή, αν έχω πει ότι με ένα νομοσχέδιο ο νομός Φλόρινας πωλήθηκε μέσω της ΔΕΗ, με πράξεις σαν και αυτές, οι οποίες έχουν και το χαρακτηριστικό μιας ανάπτυξης στηριγμένης στο πλούτο και διάλυση της κοινωνίας, διαλύεται ένας από τους ωραιότερους νομούς της χώρας. Αυτή είναι και με τη μεγαλύτερη ιστορία, έτσι. Και ένας από τη μεγαλύτερη ιστορία. Ναι, ο Δήμος Αριστοτέλη, για να το θυμηθούμε αυτό, και ας έχουν στο μυαλό τους αυτοί που μιλάνε για επενδύσεις και το πρόσφατο μεγάλο οικολογικό επεισόδιο στον Καναδά από την ίδια εταιρεία. Με τα αγαθά της συγκεκριμένης επένδυσης. Και εδώ εκφράζεται και ο αυταρχισμός. Ναι, ναι. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι στη φυλακή, υπάρχουν διαδικασίες διώξεων. Δηλαδή, εκεί πρέπει και με άλλους τρόπους, ενώ πέραν τους πολιτικούς και τους κινηματικούς και τους νομικούς, να βρεθεί μια τέτοια υποστήριξη. Με την παρέμβαση του Γιώργου του Σουμπά από το χώρο του κινήματος των Σκουριών, έχουμε φύγει από την ενότητα παιδεία, έχουμε περάσει στα κοινωνικά κινήματα και το περιβάλλον. Και να δώσω το λόγο στο Σάκη Λαζαρίδη από την άλλη πλευρά. Είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Παύλου Μελά. Θα εκπροσωπήσει το κίνημα για το ΣΜΑ, το χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Ευκαρπία, που έχει να κάνει και με το περιβάλλον. Είναι το θέμα με τα στρατόπεδα και την πρωτοβουλία τα στρατόπεδα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που πρέπει να αποδοθούν στην κοινωνία, στους ίδιους κατοίκους. Και βέβαια και τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης, που είναι επίσης τεράστια. Κύριε Λαζαρίδη, ο λόγος. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω που μας καλέσατε εδώ και μας δώσετε το λόγο και να πάρουμε και, αν μπορούμε, και απαντήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα ήταν μαζί μας και εμείς σας στηρίζουμε, όπως το ξέρετε. Έτσι. Με τον κύριο Βίτσα έχουμε συναντηθεί και πριν από ένα χρόνο. Είδατε πώς είναι η κατάσταση εκεί πέρα πάνω. Είμαστε σε ένα Δήμο περιβαλλοντικά υποβαθμισμένο, με ανοιχτά περιβαλλοντικά ζητήματα. Είδατε τα παρουσία των ΜΑΤ που περάσαμε, με περιφράξεις ΝΑΤΟ, για να μπούμε σε ένα έργο που προάγει το περιβάλλον. Δεν μπήκαμε μέχρι το τέλος, δεν μας αφήσανε να πάμε μέχρι το τέλος. Λοιπόν, εκεί αυτή τη στιγμή υλοποιείται ένα έργο ΕΣΠΑ, που δυστυχώς δεν προάγει την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, προάγει μόνο την καύση. Ξεκάθαρα πράγματα. Όταν όλη η Ευρώπη δουλεύει αντιστρόφως ανάλογα, έχουμε μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία σε όλη τη Δυτική Ευρώπη που βασίζεται πάνω στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Σταματάμε την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και μαζεύουμε περισσότερα σκουπίδια για να πάμε να τα καύσουμε. Λοιπόν, το έργο είναι ΕΣΠΑ, πάει προς υλοποίηση. Εγώ αυτή τη στιγμή και ως αντιδήμαρχος περιβάλλοντος είμαι σε πολύ δύσκολη θέση, έτσι, γιατί όλοι είναι απέναντί μου. Όλοι οι υπόλοιποι δήμοι ζητάνε να υλοποιηθεί άμεσα αυτό το έργο για να μειωθούν τα δημοτικά τέλη και να γλιτώσουμε κι εμείς, χωρίς να υπολογίζουν εμάς. Εκεί θέλουμε ξεκάθαρα τη βοήθειά σας και να δούμε πώς θα το λύσουμε αυτό το ζήτημα. Ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα είναι σε εμάς στη Δυτική Θεσσαλονίκη τα πρώην στρατόπεδα, που δυστυχώς είναι ό,τι μας έχει μείνει για να αναπνεύσουμε. Δύο από αυτά έχουν περάσει ήδη στο ΤΑΙΠΕΔ, δεν ξέρουμε από εκεί που θα καταλήξουν. Άλλα τρία μεγάλα που έχουμε και αυτά διαπραγματεύονται, κατά καιρούς μας τα δίνουν, μας τα ξαναπαίρνουν πίσω. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το στρατόπεδο Καρατάς, το μεγαλύτερο από όλα, κοντά 700 στρέμματα μέσα στον πολεοδομικό ιστό, που ενώ έχουν γίνει έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα στο πρώτο στρατόπεδο Καρατάς, μας ζητάει ο στρατός να βγούμε έξω. Έχουμε δηλαδή κρατικές υπηρεσίες και υπουργεία που διεκδικούν τους ελεύθερους χώρους από εμάς τους πολίτες. Εκεί δυστυχώς έχουμε απέναντί μας το τεράστιο πρόβλημα της γραφειοκρατίας που έχουμε μπλέξει με υπηρεσίες. Τη μία έχουμε απέναντί μας την ΚΕΔ, την κτηματική, το ΤΕΘΑ και έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Θέλουμε και εκεί πέρα ξεκάθαρες θέσεις το τι θα κάνουμε αυτούς τους χώρους. Για μας αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία να αναπνεύσουμε και να δώσουμε και όραμα στις επόμενες γενιές. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Όχι, όχι.
Να μιλήσω γενικά, είτε πρόκειται για το ελληνικό είτε για τη δυτική Θεσσαλονίκη, το ζήτημα των ελεύθερων χώρων, της διαχείρισής τους από τους δήμους και τους πολίτες είναι πρώτη προτεραιότητα. Και είμαστε μέσα στα κινήματα. Δεν ξεχωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτές τις πρωτοβουλίες και από αυτά τα κινήματα, διότι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα σε αυτά. Αυτή είναι η βασική μας προσέγγιση και νομίζω ότι το έχετε διαπιστώσει, ότι είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα το θέμα της γραφειοκρατίας είναι τεράστιο και το θέμα των άλλων δήμων πολύ συχνά υπάρχουν συμφέροντα από πίσω. Συμφέροντα εργολαβικά ή άλλα που μπλέκονται με κάποιες μερίδες της κοινωνίας. Αυτά πρέπει να τα δούμε με τον τρόπο της πειθούς αλλά και της αλλαγής ενός νομικού πλαισίου όπως ανέπτυξε πριν ο Δημήτρης Οβίτσας για το προηγούμενο θέμα. Μάλιστα. Αυτό έχω να πω γενικά. Αν μπορώ για πιο ειδικά. Το ζήτημα, ξέρετε, το χρυσάφι δεν κρύβεται στις σκουριές. Εδώ που τα λέμε. Είναι πάνω από τις σκουριές. Αλλά το χρυσάφι κρύβεται στα σκουπίδια. Αυτό είναι το ζήτημα διαχείρισης των απορριμμάτων. Γίνεται κεντρικό ζήτημα, ιδιαίτερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γιατί και στις μεγάλες πόλεις. Εδώ υπάρχουν το ζήτημα των δύο προσανατολισμών. Μόνο αυτό θα βάλω. Το ένα της δημόσιας διαχείρισης και όχι της ιδιωτικής διαχείρισης. Γιατί το πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή και το δεύτερο ότι πηγαίνεις όχι προς την καύση αλλά αποφεύγεις προς τη συνολική διαχείριση. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Άλλωστε αυτό πλέον είναι και σε και ευρωπαϊκή νομοθεσία που σε υποχρεώνει. Ότι πηγαίνεις στο μικρότερο δυνατόν κομμάτι από τα απορρίμματα που μένουν και αν είναι δυνατόν να ξεφύγεις τελείως από την καύση, ακόμα καλύτερα. Απλά λέω τώρα την άποψή μου ότι είναι σχεδόν αδύνατον, αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να επηρεάζει τη ζωή της πόλης. Αυτό έχει σημασία. Άρα όλες οι διαδικασίες ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και πάει λέγοντας κτλ. Στη λογική ότι πλέον δεν μπορούν να υπάρχουν καν χυτά. Με βάση την, πρέπει να ακολουθηθούν. Νομίζω ότι ένας ορθός σχεδιασμός που πάνω σε αυτό το ζήτημα της ανακύκλωσης από τον ΦΟΣΔΕ ή από την κοινωνία θα μπορούσε να δώσει πραγματική λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μας ξέρετε ότι στο κίνημα του Ευόσμου σε σχέση και με την αξιοποίηση που μπορεί να κάνει ο Τιτάν και τα λοιπά ήμασταν αντίθετοι. Το δεύτερο πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι μας έχει συμβεί, να το πω τελείως καθαρά. Ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, γιατί και εγώ προέρχομαι από ένα κίνημα υπεράσπισης περιοχών στρατοπέδων, το Καραϊσκάκι Α και Β ή αλλιώς όπως το ξέρουν οι παλιότεροι ΚΕΔ και ΒΟΠ, που όλο η οικογένεια Μητσοτάκη ιδιαίτερα έχει πρωτοστατήσει, θέλα να το πουλήσουν, να το περάσουν κτλ. Τι μας προέκυψε. Οι πόλεις επεκτάθηκαν, βέβαια με έναν άρχο τρόπο κτλ. Και τελικά μας βγήκαν τα στρατόπεδα που ήταν σχεδόν εκτός πόλεων, σαν πνεύμονες πρασίνου και αξιοποίησης με κοινωνικό σκοπό και δίνοντας και κοινωνική αποδοτικότητα, δηλαδή και κοινωνικό μέρισμα και λεφτά, ας το πούμε αυτών των τρόπων, ναι, μέσα στην πόλη. Και τι θέλουν να κάνουν. Θεωρώντας ότι η γη και η ιδιοκτησία είναι λίπος για τις χώρες του Νότου, αυτοί θέλουν να την πάρουν και να την ιδιωτικοποιήσουν. Αυτό πέρα από το γεγονός ότι φτάνει σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με, πώς να το πω, κοινωνικά και εθνικά ζητήματα, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Και πραγματικά, και επειδή ξέρω ότι στη Θεσσαλονίκη έγιναν και από ορισμένους δήμους ορισμένες παραχωρήσεις, δηλαδή έγιναν δεκτό ότι να το πάρουμε για οικιστική ανάπλαση και το ένα και το άλλο, και συλλογιέται κανείς αυτή τη στιγμή. Τη στιγμή που ο κατασκευαστικός τομέας έχει φτάσει στο 20%. Τη στιγμή που όλη αυτή η διαδικασία δεν κινείται, δεν κυκλοφορεί. Τη στιγμή που ένφια έρχεται. Ποιοι θα έρθουν και ποιοι έχουν ιδιαίτερο συμφέρον σε αυτή την κατεύθυνση. 20.000 ακίνητα είναι απόλυτα στη Θεσσαλονίκη. Όχι, σας λέω ποιοι έχουν ιδιαίτερο συμφέρον. Σωστό. Ποιοι έχουν ιδιαίτερο συμφέρον. Με συγχωρείτε που θα το πω με αυτόν τον τρόπο. Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Mm. Και μπορεί και μετακινείται
από εδώ, από εκεί, κύριε Βίτσα, κέρδος. Τελείως. Ωραία. Λοιπόν, κλάδο... να ζητήσω... Ναι, κύριε Μίλια. Ναι, λέω και ούτε κλάδο που θέλει να επιμείνει σ' όν και καλά σε αυτόν. Επομένως, όταν του ανοίγεις τέτοιες δραστηριότητες, έρχονται πάρα πολύ μεγάλα συμφέροντα. Για να μην στεγανοποιείται η συζήτηση, γιατί η Ελεύθερη ΕΡΤ δεν έχει τέτοιου είδους στεγανά. Έχουμε αυτό το feedback και την επικοινωνία και με αυτούς που μας παρακολουθούν. Έχετε μεν εδώ τους εκπροσώπους σας, τους εκπροσώπους των κινημάτων, αλλά έχετε και εσείς την δυνατότητα να επικοινωνείτε στα γνωστά email, Facebook, Twitter κλπ. Οπότε θα παρακαλέσω τον Στέλιο τον Νικητόπουλο να, αν έχουμε κάποιες αντιδράσεις, κάποιες παρεμβάσεις, κάποιες επισημάνσεις, αν μπορούμε να τις έχουμε για να τις μεταφέρουμε. Λοιπόν, Ρεζίστα ΙΠΕΔ, Βιβιάνα Μεταλινού. Μόνο μια παρέμβαση. Βεβαίως. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι τουλάχιστον για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. Έχουμε καταντήσει να είμαστε γραφικοί εμείς που ασχολούμαστε με την ανακύκλωση. Κερδίζουν όλοι οι άλλοι, έτσι, από αυτούς τους μπλε τους κάδους, εκτός από αυτούς που κάνουν ανακύκλωση. Μάλιστα. Ρεζίστα ΙΠΕΔ, το κίνημα που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση όλα τα σφάζ, όλα τα μαχαιρώνω, Βιβιάνα Μεταλλινού. Καταρχήν να ευχαριστήσω την ομάδα. Δηλαδή. Την ομάδα της ΕΤΡΙΑ που προχωράει βήμα-βήμα, έτσι πολύ. Που προχωράμε. Είμαστε πάντα μαζί σας, είμαστε περήφανοι. Όλοι μαζί στο αντίθετο ρεύμα. Έχουμε μπει ήδη στον τομέα του σχεδιασμού με την προηγούμενη. Εγώ με αρχιτεκτόνισσα. Από το Μάιο του 2014 άρχισα να ασχολούμαι με το φοβερό νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό, για την προστασία του Αιγιαλού. Δημιουργήσαμε την πλατφόρμα Stop στην καταστροφή των ελληνικών Αιγιαλών, η οποία ήταν ιδιαίτερα επιτυχής κίνηση. Αντί να αρχίσουμε να το συζητάμε μεταξύ μας, βγήκαμε πραγματικά στην επιφάνεια και ήταν μια πολύ καλή κίνηση. Μαζεύτηκαν υπογραφές διεθνώς, πάνω από 38.000 σε μια δικιά μου πρόσκληση που έκανα, και αυτό η διεθνής πρόσκληση έφερε και πάρα πολλά ξένα δημοσιεύματα για τις ακτές, οι οποίες μετά εξελίχθηκαν για το ΤΑΙΠΕΔ. Τι μας έκανε, τι μας πρόσφερε αυτή η ενασχόληση με το νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό? Καταλάβαμε στην ουσία, καταρχήν ασχολήθηκε πάρα πολλοί κόσμος και πολλοί ειδικοί. Και αυτό έκανε μια πολύ όμορφη πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και ιδεών. Λοιπόν, στην ουσία καταλάβαμε ότι έθετε τα προαπαιτούμενα για να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι αγοροπολισίες του ΤΑΙΠΕΔ. Μέσα από αυτό το νομοσχέδιο ανακαλύψαμε ξαφνικά την υπνώτουσα νομοθεσία από το 11 του ΤΑΙΠΕΔ, γιατί αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ποια ήταν τα εμπόδια τα οποία συναντούσε. Και το νομοσχέδιο τα κατέγραφε άρθρο προς άρθρο, ένα προς ένα, ήταν όλα εκεί. Επομένως, καταφέραμε να μην μπει πακέτο το νομοσχέδιο για ψήφιση. Θεωρώ ότι έχει μπει σε πάρα πολλά άλλα κομμάτια. Ήδη ήταν προψηφισμένα κομμάτια του, απλώς αναφέρονταν εκεί. Δεν προχώρησαν τα πολύ ακραία σημεία της νομιμοποίησης των αυθαιρέτων, των αυτών άνευ προϋποθέσεων και όλα, και κάποια επιπλέον, τα οποία εξασφάλιζαν ακριβώς την προσπελασιμότητα στα περισσότερα από αυτά τα οποία πουλάει το ΤΑΙΠΕΔ. Και το ΤΑΙΠΕΔ λοιπόν έχει μια προϊονίζει μία τραγική κατάσταση για την Ελλάδα, τραγικότατη, στο ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο των Χρηματομεταφυσιτών στις Κάνες. Το θέμα ήταν πουλιώνται τα ελληνικά νησιά. Και είχαμε πανευρωπαϊκή coalition ενάντια σε αυτήν την κίνηση, και εμείς εδώ μέσα συνεχίζουμε να προωθούμε τις παραλίες στην Άξο, τις παραλίες στη Σαχάρα, στην Χαλκιδική. Μέσα λοιπόν από την ενασχόλησή μας με το STOP εξελίχθηκε το επόμενο βήμα, ήταν η σύσταση του Resista IPED, μιας πρωτοβουλίας η οποία έχει σαν στόχο να ενημερώσει τις κοινωνίες, τις κοινότητες, τι συμβαίνει σε κάθε γωνιά, να συντονίσει τέτοιες προσπάθειες και να καταδείξει με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε σε γεγονότα τα οποία ήδη τρέχουν, δηλαδή έχουν γίνει αγοροπολισίες. Όπως εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Χαλκιδική, στη Σαχάρα, η οποία είναι ακραία παραδείγματα
όχι απλώς βίαιου αγοραίου κέρδους. Και αυτό μας δείχνει ότι χρειάζεται μια πολύ συντονισμένη Μάλιστα. προσπάθεια. Και Μηταλινού. Την ερώτηση κάνω, διατυπώνω τώρα. Πολυεπίπεδη και με πάρα πολλές ειδικότητες, οι οποίες και να έχει και εντοπιότητα το θέμα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα που έχουν συμβεί με το ΤΑΙΠΕΔ ή γενικά πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο είναι τρομερό, τραγικό. Σας ευχαριστούμε. Έχουν απαλλάξει τα μέλη του από κάθε ποινική, αστική, διοικητική ευθύνη, τα ξέρετε αυτά, γνωρίζοντας ότι διαπράττουν έγκλημα, διαρκές έγκλημα κατά του λαού και της δημόσιας περιουσίας. Θεωρώ ότι όλο αυτό το έγκλημα της αποικιοποίησης της πατρίδας, αγαπητή κυρία Μεταλινού, περνάει μέσα από αυτό τον εγκληματικό μηχανισμό και θεσμό του ΤΑΙΠΕΔ. Θεωρώ ότι είναι και μεγάλο βάρος και ευθύνη της αριστεράς, μεγάλο βάρος να ξεδιπλώσει όλο αυτό το έγκλημα που συντελείται, προερχόντως σε θεσμικό επίπεδο, αλλά κυρίως είναι τόσο χειρουργικές οι νομοτεχνικές παρεμβάσεις στα ζητήματα διασπάθησης και ρευστοποίησης δημόσιας περιουσίας, που εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την αριστερά. Μια μικρή παρατήρηση. Ναι, δηλαδή λέτε, κύριε Μητρόπουλε, ότι δεν είναι ανατάξιμα ότι καθώς ολοκληρώνονται οι νομικές δικαιοπραξίες, αυτά τα οικόπεδα τα δημόσια που πολλούνται από το καπάνι μέχρι την ηλεκτρική εταιρεία, μόνο ο Λευκός Πύργος δεν έχει πωληθεί, δεν μπορούν να αρθούν νέα κυβέρνηση και νέα πολιτική βούληση? Οι νομοί καταργούνται κατά τον τρόπο που ψηφίζονται. Ναι. Το γνωρίζουν εδώ οι φίλοι και οι φίλες. Αλλά το εμπόδιο που θα προκύψει στο μέλλον είναι το ότι έχουν δημιουργήσει αξιώσεις πολιτών ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών στη φάση της λειτουργίας τους. Εκεί είναι κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε, αλλά αρκετοί νόμοι αυτού του είδους, διότι αυτά έχουν βοηθήσει στην αποικιοποίηση της χώρας, έχουν δεθεί τόσο χειρουργικά, λεπτεπίλεπτα νομικά, που χρειάζεται και από εμάς πολύ σημαντική νομική δουλειά. Κύριε Μιλιά. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι η δουλειά που κάνανε τα κινήματα σε αυτό το επίπεδο είναι εξαιρετική. Έχω εντυπωσιαστεί από τη διεθνή κινητοποίηση, αλληλεγγύη και προβληματισμό. Καθεστωτικά ραδιόφωνα, καθιστωτικές τηλεοράσεις όλης της Ευρώπης έχουν ενδιαφερθεί, διότι καταλάβανε ότι συμβαίνει κάτι πάρα πολύ περίεργο. Και έξω από την κουλτούρα ή αν θέλετε το κεκτημένο των ευρωπαϊκών χωρών με αυτό το νόμο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι για μια ακόμα φορά, όπως τις λεπτομέρειες του μνημονίου που αφορούσαν τα εργασιακά κτλ., αν δούμε τις χειρουργικές αυτές νομικές παρεμβάσεις που λέει ο κύριος Μητρόπουλος ότι βρίσκονται από πίσω, θα ανακαλύψουμε μεγάλα δικηγορικά γραφεία εγχώρια, συνδεόμενα και συνεργαζόμενα με μεγάλες ενώσεις επιχειρηματικές, με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Επομένως, ξανά βλέπουμε ένα σχέδιο των λίγων να εκποιήσουν, να αγοράσουν, να ξεπουληθούν δηλαδή για να τα πάρουν τα πάντα που αφορούν τη ζωή μας και τη χώρα μας. Μάλιστα. Μια κουβέντα, επειδή έχει πολύ σημασία. Το ΤΑΙΠΕΔ εμείς θα το καταργήσουμε. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Το δεύτερο όμως ζήτημα είναι ότι πρέπει να προλάβουμε. Και για να προλάβουμε χρειάζονται δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι να αλλάξει η κυβέρνηση, ναι, αλλά πρέπει να αντισταθούμε τώρα. Γιατί αν έχουν γεννηθεί, έχουν αλλάξει πράγματα, μετά θα πρέπει να αρχίσει και να το μετά. Εγώ θεωρώ, ας πούμε, ξέρω, η εκδήλωση που κάναμε για τους Αιγιαλούς στην Αθήνα, η οποία δημιούργησε πλέον ένα πλειοψηφικό και πολιτικό ρεύμα. Σωστό. Και δεύτερον, η αντίστοιχη εκδήλωση που έγινε και ο συντονισμός των 50 φορέων, που φαντάζομαι ότι τώρα όλο και γίνονται περισσότεροι, 180 τώρα, είναι μια προσπάθεια που δείχνει τι πρέπει να γίνει τώρα. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε τώρα, εγώ θέλω να είμαι σαφής και για τα άλλα τα ζητήματα. Αν είναι ο άλλος να κάτσει στο σπίτι του, περιμένοντας πότε θα έρθει η ώρα των εκλογών, για να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ή ξέρω εγώ, για να πέσει αυτή η κυβέρνηση, τότε κάνει ένα λάθος
Γιατί αυτή η διαδικασία πρέπει να έρθει μέσα από το ίδιο το κίνημα. Αν στη Σαχάρα που είπατε, στον Ίσο στην Κέρκυρα, στο Ιναφάντου στην Ρόδο και πάει λέγοντας, διαμορφωθούν καταστάσεις που υπερβαίνουν τις νομικές της αγοροπολισίας. Τετελεσμένα. Δηλαδή, ναι, που υπερβαίνουν, γιατί μπορεί εκεί να κάνεις πολύ νομική δουλειά, να το πάρεις απ' έξω, αλλά όταν ο άλλος πάει και το φράξει, το χτίσει, το σκάψει και τα λοιπά, διαμορφώνεται μια κατάσταση που ακόμα και αν κερδίσει νομικά θέλει νέα δαπάνη για ανάταξη και νέα δαπάνη για αξιοποίηση, άρα πρέπει να προλάβουμε τώρα. Γι' αυτό και εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία το καλοκαίρι, τη γνωρίζετε, με ένα ωραίο φυλάδιο βγήκαμε σε όλες τις παραλίες, προειδοποιώντας ότι η παραλία στην οποία κάνεις αυτή τη στιγμή μπάνιο του χρόνου μπορεί να είναι ιδιωτική. Μάλιστα. Κύριε Μιταλή, ναι, ναι, βέβαια. Υπάρχει το ζήτημα της παράκτειας ζώνης που είναι τα φυλέτα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τον Παλαιό Αιγιαλό, τα οποία κατερμηνίαν του δημόσιου χώρου, θεωρούνται ως ενταλλάξιμα. Αυτό είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και μπορούμε να το προχωρήσουμε άμεσα, οπότε αμέσως τραβάμε το χαλί από εκατοντάδες περιπτώσεις του ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με τις παράκτειες ζώνες, που είναι στην ουσία ο Παλαιός Αιγιαλός, ο οποίος είναι δημόσιας χρήσης, όχι δημόσιας κτήσης. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω την κυρία Μεταλινού. Αλληλεγγύη για όλους, Φίλιππος Πολατσίδης. Και κλείνουμε την ενότητα για να περάσουμε μετά στον ιδιωτικό τομέα. Καλησπέρα και από μένα. Την τελευταία περίοδο παρατηρείται μία έξαρση σε διάφορες μορφές αλληλέγγυας και κοινωνικής οικονομίας. Συνεταιριστικά εγχειρήματα δηλαδή, στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση, στις υπηρεσίες. Κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτά της αλληλέγγυας και κοινωνικής οικονομίας είναι η κοινωνική ανταπόδοση και η κοινωνική ενεργοποίηση των πολιτών που εμπλέκονται είτε άμεσα είτε έμεσα σε αυτά. Η πρώτη λοιπόν ερώτηση είναι εάν στηρίζει η κυβέρνηση, η ενδεχόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η μελλοντική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα εγχειρήματα και με ποιους τρόπους. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το κίνημα χωρίς μεσάζοντες, το οποίο γνώρισε μια πολύ μεγάλη άνθηση τα προηγούμενα δύο χρόνια. Αποτέλεσε μια οικονομική διέξοδο και για τους παραγωγούς, αλλά και για τους καταναλωτές. Και μέσα από τις διοργανώσεις αυτές των επιτροπών κατοίκων πανελλαδικά, δημιουργήθηκαν ουσιαστικά πάρα πολλές μικρές εκκλησίες του Δήμου, όπου με αφορμή τη διάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, ο κόσμος συνευρίσκονταν, μιλούσε και διεκδικούσε. Αυτό το κίνημα γνώρισε την καταστολή από τους μεσάζοντες μέσα από τον κρατικό μηχανισμό. Βοηθήθηκε ουσιαστικά από τον κρατικό μηχανισμό οι μεσάζοντες στο να χτυπήσουν αυτό το κίνημα. Η ερώτηση εδώ είναι η εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τη διάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες και ποια μέτρα θα χρησιμοποιήσετε σαν μελλοντική κυβέρνηση ή από την 1η Σεπτέμβρη ήδη που έχετε στα χέρια σας δήμους και περιφέρειες ώστε να προστατεύσετε, να θωρακίσετε νομικά αυτό το κίνημα και απ' την άλλη να το θεσμίσετε ώστε να μπορέσει να πάει ένα βήμα παρακάτω, να αποτελέσει μια σταθερή οικονομική διέξοδο και για τους παραγωγούς, να δώσει μια όθηση στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας την οποία ευαγγελίζεστε και να συμβάλλει και στην διατροφική αυτάρκεια της χώρας σε μια εποχή που η επιστημιστική κρίση ουσιαστικά θερίζει. Και βέβαια όταν μιλάμε για την αυτάρκεια της χώρας στον επιστημισμό, μιλάμε και για ένα θέμα εθνικής ασφάλειας. Λοιπόν, μετά την απάντηση, ο λιγόλεπτον διάλειμμα για την ανάληψη των αναγκαίων. Για να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει περίπου στην μέση της συζήτησης. Έχουμε πολύ σημαντικές επίσης αναφορές από τον ιδιωτικό τομέα, τους απολυμμένους της Coca-Cola, τη Βιομέ, το δίκτυο των ανεργών, από το χώρο του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και βέβαια θα κλείσουμε την ενότητα της υγείας, από τα νοσοκομεία, το ψυχιατρικό κλπ. Που είναι επίσης το κοινωνικό ιατρό, πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Παρακαλώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά στηρίζει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Αν θέλετε, υπήρξε τμήμα τους. Τα κινήματα της προηγούμενης περίοδου, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια αλλά και στη χώρα μας, αυτά που συνδέονταν με το ελληνικό φόρουμ αλλά και το ευρωπαϊκό φόρουμ και το παγκόσμιο, δείξανε ότι μπορεί να υπάρξει
κινητοποίηση των πολιτών και οικονομικό αποτέλεσμα πέρα από τη λογική του κέρδους. Ότι μπορούν να υπάρχουν οι οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες να είναι αλληλέγγυες, συνεργατικές, συνεταιριστικού τύπου και αυτές να παίξουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη χώρα. Γιατί το βάζω αυτό? Διότι το θέμα της αλληλεγγύης δεν είναι μόνο, είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο να ανακουφιστούν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από τους άλλους από την κρίση. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένα θέμα συσιτίων. Είναι και ένα θέμα και άλλων τέτοιων δραστηριοτήτων, στέγασης κτλ. Είναι ένα θέμα συμμετοχής και ένα θέμα ανάδειξης εναλλακτικών δομών, μορφών οικονομίας και μορφών κοινωνικής οργάνωσης. Νομίζω ότι κίνημα χωρίς μεσάζοντες εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Υπάρχει ένα σαφές επιχείρημα που είναι όμως επιχείρημα καθαρά επιχειρηματικό από τον λεγόμενο μεσάζοντα που σου λέει ότι εγώ είμαι παραγωγός, είμαι μια ενδιάμεση διαδικασία, είμαι ο χοντρέμπορας που τα φέρνει επειδή έχω μεγάλα οικονομικά μέσα, τα φέρνω τα πράγματα στην αγορά, στο λιανικό εμπόριο, φτηνότερα από ό,τι να φέρνε ο καθένας ξεχωριστά. Επομένως, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Το αντιμετωπίζεις με τη συνεργατική οργάνωση και με την συμμετοχή του κόσμου. Το επόμενο επιχείρημα, και νομίζω σε αυτό αναφερόσασταν, είναι το εξής, ότι μπορείς να εξασφαλίσεις συνθήκες υγιεινής προστασίας του καταναλωτικού και κοινού κτλ. Από μια τέτοια διαδικασία. Η δική μας απάντηση είναι ναι, μπορείς. Και εδώ έρχεται η συμβολή του Δήμου, της Περιφέρειας, της ίδιας της Διοίκησης. Να δημιουργήσει υποδομές σε κεντρικά σημεία των πόλεων και εκεί που είναι η λιανική αγορά αυτών των προβλημάτων, ορθής ζύγησης, τήρησης προδιαγραφών ποιότητας κλπ. Αυτό μπορεί να γίνει. Δεν είναι κάτι που συνδέεται μόνο με τη μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα και το κέρδος. Επομένως, βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Και είναι αυτό που λέμε ότι μόνο μαζί με τον κόσμο και αν θέλετε μόνο ο κόσμος, μόνο η κοινωνία μπορεί να μετασχηματίσει την ίδια τη χώρα και τη ζωή μας, τη ζωή του καθένα μας τελικά. Και είναι αυτό που λέμε και να κλείσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα, να με θερμινεύσω τον κύριο Βίτσα. Delivery, διανομή κατοίκων, ανατροπή δεν υφίσταται. Όχι. Ή στο δρόμο, ή στο κίνημα, ή στη συλλογικότητα. Και τούτο μεν πιν κακίνο μια αφιένε, τελεία παύλα, τα καλαμπούρκα τελείωσαν. Μιλάμε για τη ζωή μας. Δεν είναι φιλολογικό όμιλος, είναι η ζωή ανθρώπων που αν δεν μπορούν εδώ θα πρέπει να μετικήσουν, να μεταναστεύσουν. Λοιπόν, πάμε σε... Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Παρακαλώ. Όχι, δεν θα προσθέσω τίποτα. Χρειάζεται νομικό πλαίσιο πάνω σε αυτό που να δίνει τέτοιες δυνατότητες και να κατοχυρώνει αυτού του είδους τη δραστηριότητα. Μόνο ένα πράγμα θέλω να βάλω, ιδιαίτερα για τα αγροτικά προϊόντα. Το κεντρικό πρόβλημα, πέρα από τους μεσάζοντες ξωτάριδες, γιατί δεν ο Μανάβης και ο Μπακάλης, είναι ότι πέντε μεγάλες αλυσίδες αυτή τη στιγμή διαμορφώνουν όχι μόνο τη λιανική τιμή, αλλά και την τιμή παραγωγού. Μη σας πω και την παραγωγή στην Ελλάδα. Πρόσφατο παράδειγμα το παρουσιάσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, εμπάργκο στα ροδάκινα και δεν άφηναν τους ροδακινοπαραγωγούς από την Μπέλα και την Ιμαθία να έρθουν στη Θεσσαλονίκη να πουλήσουν αυτά που τους έμειναν στο χωράφι, που τους έμειναν στην αποθήκη, που τους έμειναν στο ψυγείο. Απαγορευόταν. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Μένουμε εδώ όπως είμαστε. Δεν διαλυόμεθα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Και αμέσως σε 2-3-4 λεπτά, μια ανάσα, μια γουλιά νερό. Όχι γουλιά κοκακόλα και συνεχίζουμε.